Παρόλο που η εγκυμοσύνη είναι μια φυσιολογική κατάσταση, η διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο υγιεινή γίνεται. Επίσης, η λήψη φολικού οξέως θα πρέπει να γίνεται, να ξεκινά μάλλον 6 εβδομάδες πριν από τη σύλληψη σε γυναίκες που προγραμματίζουν εγκυμοσύνη και να συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου ή και σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ανάλογα με τις συστάσεις του μευτήρα. Η κατανάλωση αλκοόλ κατά την εξόδου της εγκύου θα είναι μηδενική. Δεν συστήνουμε ούτε την κατανάλωση την περιστασιακή, δηλαδή ένα ποτηράκι κρασί ή οποιοδήποτε αλκοόλουχο ποτό, που και που. Η σύσταση επίσημη από όλους τους οργανισμούς είναι μηδενική κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, παραδείγματος χάρη τη διατροφή σας, για το τι πρέπει να καταναλώνετε κατά τη διάρκεια της σκήσης, θα πρέπει πάντα να ρωτάτε τον μευτήρα σας ή τη μέα μευτή σας. Και αν είστε υπέρβαροι ή το ανάποδο, το βάρος σας είναι κάτω από το φυσιολογικό, μπορείτε να ζητήσετε τη συμβουλή ειδικού διατροφολόγου από την αρχή της εγκυμοσύνης.